Λεωνίδας Κουμάκης, συγγραφέας, αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Κουμάκη. Καλησιασμένα. Κύριε Κουμάκη, πρόσφατα κυκλοφορήσατε ένα βιβλίο με τίτλο «Ερντογανιστάν». Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι e-book, δηλαδή ηλεκτρονικό βιβλίο, είναι ότι διατίθεται δωρεάν. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί οποιοδήποτε μπει στη μηχανή αναζήτηση του Google και πατήσει το Ερντογανιστάν, θα δει αναφορές που έχουν και τον τρόπο να κατεβάσει το e-book, το ηλεκτρονικό βιβλίο. Το βιβλίο, όπως έχετε εισαγωγικά πληροφορήσει, περιλαμβάνει 30 επιλεγμένα κείμενα της περίοδου 2009-2023. Έχει πολλές παραπομπές σε άρθρα αναλύσεις και δηλώσεις πολλών προσωπικότητων που έχουν να κάνουν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, και εκτός από αυτό, οργανισμοί και κράτη, το πώς έχουν προσεγγίσει το φαινόμενο Ερντογάν. Ήθελα εισαγωγικά να μας βάλετε στην ιδέα του βιβλίου και κυρίως, αφού μας ξεναγήσετε, ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου. Λοιπόν, ο σκοπός, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πλήρη εικόνα για την Τουρκία να πλησιάσουν, να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το δύσκολο γείτονα που έχει η Ελλάδα. Αυτό γίνεται μέσα από την παράθεση κάποιων κειμένων μου, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διαχρονικά, με την έννοια ότι επαναλαμβάνονται σε επαιτειακές περιόδους. Φερρυπίν στα Σεπτεμβριανά, ένα άρθρο που αφορά τα Σεπτεμβριανά εμφανίζεται πάρα πολύ τακτικά σε διάφορες ιστοσελίδες κάθε χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει για το Βαρλίκι, αυτό το περιβόητο φόρο περιουσίας. Έχω γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Τα Χριστούγεννα της 1942, η πισόπλατη μαχαιριά της Τουρκίας», και αφορά την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ήταν στο πλευρό των ιδανικών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, στο πλευρό των συμμάχων, και πολεμούσε το φασισμό, και η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να βάλει μία πισόπλατη μαχαιριά το 1941, να κηρύξει επιστράτευση επιλεγμένα 20 ηλικιών χριστιανών, και το 1942 να επιβάλλει ένα έκτακτο φόρο περιουσίας, ο οποίος ήταν καθαρά ρατσιστικός, επιλεκτικά και μόνο στις μειονότητες. Όλα αυτά τα θέματα, λοιπόν, επιλεγμένα 30 περίπου θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν και κάποια άλλα που έχουν σχέση με την ελληνική αγορά, δηλαδή το πανόραμα της ελληνικής αγοράς μπύρας, οι αλυσίδες λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, η εκστρατεία «Αγοράζουμε Ελληνικά», την οποία είχαμε κάνει από το 2010, σαν ένα τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι διαχρονικό και πρέπει να το ξέρουμε, ότι όταν αγοράζουμε ένα προϊόν πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντα να κοιτάζουμε την ετικέτα και να αναζητούμε την ένδειξη «ελληνικό προϊόν». Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε την οικονομία της χώρας, βοηθάμε την τσέπη μας, γιατί αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνονται οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνεται η φορολογία, η σωστή. Δηλαδή είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης οικονομικής κρίσης. Και από το 2010 είχα ξεκινήσει μια εκστρατεία, η οποία ένα κομμάτι από αυτήν αποτυπώνεται στο βιβλίο, έτσι η αρχή της. Το ίδιο και για άλλα θέματα, όπως ξέρει η ιστορία της ελληνικής φέτας που διήρκησε 20 ολόκληρα χρόνια, γιατί ξέρετε την ελληνική φέτα είναι ένα όνομα χρυσάφι το οποίο δικαιούται μόνο η Ελλάδα. Φυσικά οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες στον πλανήτη είχαν αντίρρηση γι' αυτό και το πολεμήσανε επί 20 ολόκληρα χρόνια, αλλά σήμερα... Είχαμε και τα επεισόδια με την Αυστραλία και τον Καναδά που θέλανε να το βαφτίσουν λευκό τυρί και το καθεξής. Είναι γνωστό. Ναι, ναι, ξέρετε, μέσα σε αυτό που έχω γράψει αποτυπώνεται ελληνική φέτα από το Buenos Aires, παρακαλώ. Και μάλιστα ξέρετε με τι εμπορικό σήμα, με εμπορικό σήμα Μύκονος.
Δηλαδή το παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό απατήθηκε επί δεκαετίες χρησιμοποιώντας τη λέξη φέτα και χαρακτηρισμούς καταπληκτικούς, παραπλανητικούς, δηλαδή αυθεντικό, ελληνική φέτα, γνήσιο και τέτοια πράγματα, και ελληνική φέτα κάναν μέχρι και την Ιαπωνία, να φανταστείτε. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είχε 2 δεκαετίες διάφορα επεισόδια, και ένα ρεζουμέ αυτών των επεισοδίων περιγράφω στο βιβλίο με 2 άρθρα μου, τα οποία είχαν μία απόσταση μεταξύ τους 10 χρόνων. Δηλαδή το ένα από το άλλο απήχε 10 χρόνια. Με αυτό λοιπόν την θεματολογία, δηλαδή επιλέγοντας κάποια κείμενα τα οποία είχαν σχέση με διαχρονικότητα, έκανα, ή ας πούμε το άλλο, την προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης τουρκικών προπαγανδιστικών σειρών από την ελληνική τηλεόραση, για την οποία ασχοληθήκαμε στο International Hellenic Association 2 ολόκληρα χρόνια. Κάθε μέρα καταγράφαμε όλες μία-μία τις διαφημίσεις που μετέδιδόταν μέσα από τουρκικές προπαγανδιστικές τηλεοπτικές σειρές, και παίρναμε μία-μία όλες τις εταιρείες που καταθέτανε τον οβολό τους στα διαφημιστικά μηνύματα των τουρκοσυρών, και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει πολύ καλύτερος τρόπος, που είναι και εθνικά υποφελής, να δίνουν εντολή οι διαφημίσεις τους να μην μεταδίδονται σε τουρκοσυρές. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Κύριε Δαμαβολίτη. Μεγάλος άγωνας, ναι. Κύριε Κουμάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σας ότι εστιάζεται όχι μόνο στο πρόσωπο του Ερντογάν, αλλά και σε μια ιδιότυπη δικτατορία που έχει επιβληθεί με το πρόσημο της δημοκρατίας στο γενικό, μέσα από τη φαμίλια Ερντογάν και μιας αυλής που συμμετέχουν από τον υπόκοσμο μέχρι έτσι στοιχεία πολύ επικίνδυνα. Αυτό τώρα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Είναι το Ισλαμιστές, φασίστες, γκρίζι λίγοι και η μαφία. Έχετε αφιερώσει και σε αυτό χρόνο που εξηγεί τις παθογένειες. Αυτή την πραγματικότητα, γιατί αυτό που λέτε είναι μία πραγματικότητα στη σημερινή Τουρκία. Και συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, βάζετε και την προέκταση, δηλαδή ότι τα επεισόδια που είχαμε, ας πούμε, στο πάρκο Γεϊτζή και οι διαμαρτυρίες που υπήρχαν στην κοινωνία την τουρκική, είχαν να κάνουν με αυτή την ολιγαρχία που είχε δημιουργήσει η φαμίλια Ερντογάν. Ναι, με το καθεστώς που έχει δημιουργήσει, γιατί η ολιγαρχία και το καθεστώς είναι ένα κομμάτι ανθρώπων, τάξεις, κοινωνικές, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στο παλάτι, κάτω από το παλάτι, έναντι οβολού, και εκμεταλλεύονται όλο το τουρκικό κράτος σε κάθε μορφή. Αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να το κατανοήσει κανείς, χρειάζεται κάποια ανάλυση. Αυτές τις αναλύσεις, πιστεύω, έχω τη γνώμη, με τον πιο απλοϊκό τρόπο προσπάθησα να τις δώσω ώστε να γίνουν κατανοητές στον απλό αναγνώστη. Επίσης υπάρχει μια ενότητα που έχω κάνει επιλογές από τις διαχρονικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεκινώντας από την διακήρυξή του κατά την ίδρυση του κυβερνώντος σήμερα κόμματος στην Τουρκία, του ΑΚΕΠ, τι είχε πει τότε. Όλα ψέματα, μία πορεία απάτης. Γι' αυτό έχω ξαναπεί ότι ο πιο αρμόζων χαρακτηρισμός για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι αυτός που έδωσε ο πρώην αρχηγός τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, που τον αποκάλεσε απατεώνα δικτάτορα. Αυτό ακριβώς είναι. Συνεπώς, το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για διάφορα θέματα, επί παντός επιστητού, και επίσης μία επιλογή από αυτά που έχουν πει για τον Ερντογάν ξένοι πολιτικοί, ξένες προσωπικότητες,
φόρουμ μέσα μαζικής φόρουμ ενημέρωσης, ναι. Ναι, και διάφορα φόρουμ έχουν τοποθετηθεί για το φαινόμενο. Ακριβώς, ακριβώς. Όσον αφορά αυτό με τις δηλώσεις και την πορεία που λέτε ότι είναι μια ηλουχία από ψεύδι που είναι πάνω στο χρόνο, από το 2000 που βγήκε στα πράγματα και δεν είναι τώρα 20 κάτι χρόνια, από τον εκδημοκρατισμό και τα δικαιώματα στους Κούρδους έχουμε φτάσει στην σημερινή κατάσταση και αυτό θέλω να το συνδέσω λίγο με το παρόν. Έχουμε μία φάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που την χαρακτηρίζουν όλοι ήρεμα νερά. Οι πιο ευκολόπιστοι και όσοι έχουν να κάνουν με ιδεοληψίες λένε ότι αυτό θα συνεχιστεί, δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε σε κούρσα εξοπλισμών και ούτω καθεξής. Οι πιο συντηρητικοί και πιο ρεαλιστές λένε ότι αυτό είναι μία περίοδος χάριτος για μας να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε, διότι το πρόσωπο που έχει δείξει η Τουρκία διαχρονικά θα ξαναεπιστρέψει. Και θέλω να το συνδέσω λίγο με αυτή την πορεία που περιγράφετε εσείς μέσα από τις δηλώσεις και τις υποσχέσεις του Τούρκου Προέδρου. Κοιτάξτε, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ, να έχουν ασταπάτες ή να είναι πολύ, πώς να το πω, ευκολόπιστοι όσοι πιστεύουν πραγματικά στη σοβαρότητα των στόχων αυτού του καθεστώτος. Αν θα αλλάξει, δεν ξέρουμε τι θα έρθει, αν θα έρθει καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς με σταθερούς στόχους και μάλιστα εγώ είμαι βέβαιος, μελετώντας την Τουρκία, ότι έχει φροντίσει και για τη διαδοχή του. Δηλαδή, ο ίδιος έχει επιλέξει τον διάδοχό του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον δεύτερο απατεώνα της οικογένειας, τον γιο του, τον Μπιλάλ Ερντογάν, τον οποίο με κάποιο τρόπο προετοιμάζει για την εξουσία του. Έχει παραδώσει τα κλειδιά του κρατικού θησαυροφυλακίου της Τουρκίας. Ό,τι δημόσια περιουσία της Τουρκίας υπάρχει μέσα από τους οργανισμούς, τα βακούφια κλπ, τα έχει κάνει πρόεδρο το γιο του τον Μπιλάλ, ο οποίος δεν εμφανίζεται στο προσκήνιο γιατί είναι γεμάτος με σκάνδαλα μέχρι το λαιμό και μένει πίσω στη σκιά, αλλά ουσιαστικά αυτόν προγραμματίζει από τους άλλους, περισσότερο από τους άλλους πιθανούς διαδόχους. Ένας άλλος πιθανός διάδοχος είναι ο αρχηγός των βρώμικων εργασιών, των μυστικών υπηρεσιών, που σήμερα βαφτίστηκε υπουργός εξωτερικών. Αυτός ο πρώην αρχηγός της ΜΝΤΟ, ο οποίος την αίσθησε και την έκανε ένα τερατούργημα κολοσιαίο με πλοκάμια παντού, καθορίζει ουσιαστικά την πολιτική της Τουρκίας μαζί με τον Ερντογάν. Και είναι μιλάτε για το Χακάν Φιντάν, λέτε. Ναι, για το Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι μέσα σε όλα, μαζί με τον Καλίν που τώρα μεταγράφηκε σε αρχηγό της ΜΝΤ. Δηλαδή έφυγε ο Χακάν από τη ΜΝΤ και πήγε υπουργός εξωτερικών και έφυγε ο Καλίν από ειδικό σύμβουλος του Ερντογάν και πήγε αρχηγός της ΜΝΤ. Δηλαδή η τριανδρία αυτή ουσιαστικά ελέγχει και εξουσιάζει σήμερα την Τουρκία. Και πιστεύω και κατά το παρελθόν, απλώς τώρα γίνεται όλο ένα και πιο ξεκάθαρο. Λοιπόν, όλα αυτά... Και στο παρασκήνιο για να συμπληρώσω είναι ο Χουλουσιακάρ βέβαια. Κοιτάξτε, ο Χουλουσιακάρ πιστεύω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι είναι μειωμένης εμβέλειας. Τον χρησιμοποίησαν στο πραξικόπημα, γιατί αν θυμάστε, στο πραξικόπημα ο Ακάρ είχε την ευθύνη να προλαβαίνει πραξικοπήματα. Και όχι μόνο δεν το πρόλαβε, υποτίθεται ότι δεν το πρόλαβε, αφού ήταν δικό τους, όχι μόνο για το Θεαθήνε τον δείξανε με χειροπέδες ότι δήθεν συνελήφθη από τους στασιαστές, για να τον κάνουν μετά ήρωα ότι αντέδρασε στους στασιαστές ακόμα και υποσύλληψη και έγινε ήρωας
και τον αντάμιψαν με το Υπουργείο της Εθνικής Αμήνης. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα και διαχρονικά θα μπορούσε να έχει κάποιο ρόλο, αν και με τη δύναμη που έχει αποκτήσει τόσα χρόνια στο στρατό, κανείς δεν πρέπει να αποκλείει τίποτα στη σημερινή Τουρκία. Αλλά για να ξεκινήσουμε στο ζητούμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Η Τουρκία σήμερα κάνει όσα κάνει και μπήκαμε σε ήρεμα νερά για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, διότι πρέπει να δείξει μία προσωρινή περίοδο καλού προσώπου για να εξασφαλίσει τα F-16 από την Αμερική, γιατί διαφορετικά η πολεμική της αεροπορία μπαίνει σε τόσο υποδέστερη θέση απέναντι στην Ελλάδα που ούτε να το σκεφτεί δεν θέλει. Δεύτερον, έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα. Η τουρκική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, πληρώνει τις συνέπειες των Erdoganomics, των οικονομικών που επινόησε ο Ερντογάν και εφάρμοσε, οδηγώντας τον πληθωρισμό επίσημα στο 65% σήμερα, παρακαλώ πολύ, επίσημο, ανεπίσημο, διπλάσιο σχεδόν, και την τουρκική λίρα στα τάρταρα έχει ξεπεράσει τα 30 ευρώ από εκεί που ήταν μόλις πριν λίγα χρόνια, 3-4 λίρες ένα δολάριο. Και σήμερα ένα δολάριο έχει ξεπεράσει τις 30 τουρκικές λίρες. Έτσι, λοιπόν, μάλιστα. Όλα αυτά, όλες αυτές οι ανάγκες είναι εκείνες οι οποίες έκαναν αυτή την στροφή, η οποία δεν είναι μακροπρόθεσμη, αυτό να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ωραία. Ερντογανιστάν, λοιπόν, e-book ελεύθερο στο διαδίκτυο. Έχετε βάλει και μια προσθήκη ότι μπορεί να γίνεται και ελεύθερα αναδημοσίευση. Δίνετε την άδεια για τους φίλους ακροατές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σειρά κειμένων. Κύριε Κουμάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας για το βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.